εδώ η χαλαζόπτωση, όπως είναι φανερό και γύρω από τα πλάνα που βλέπετε, δεν έχει λιώσει. Πρωτόγνωρες εικόνες που έχουν αντικρίσει το πρωί οι κάτοικοι εδώ στο Στρόβολο, καθώς η σφοδρή χαλαζόπτωση δεν έχει σημειώσει δείξη ακόμα και τώρα που έχει ήλιο. Μάλιστα, σε υπόγεια πάρκινγκ, αυτό που αντικρίζουμε και θα δούμε με την βοήθεια του κινηματογραφιστή μας είναι ότι έχουν πλαισιώσει τα πάρκινγκς με χιόνι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κάτοικοι να σταθμεύσουν τα οχήματά τους. Επιποδώς βρίσκονται και τα συνεργεία του Δήμου Στροβόλου. Πάμε να δούμε την εικόνα με τον κινηματογραφιστή μας, τον Παύλο Κοτσόνη. Πρωτόγνωρες εικόνες, θυμίζουν κάποια άλλη εποχή, ίσως ενδεχομένως ούτε τον χειμώνα δεν έχουμε ζήσει τέτοιο σφοδρό χειμώνα, ούτε τέτοια χαλαζόπτωση. Να πούμε ότι η χαλαζόπτωση μοιάζει, έχει συρρυκνωθεί και από πλέον εκείνο το σχήμα που είχε σε σχήμα καρυδιού έγινε ένα. Οπότε λοιπόν, μοιάζει με χιόνιστερα. Χριστίνα, βλέπετε τώρα βλέπουμε, είναι κατάστημα αυτό που βλέπουμε, προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να καθαρίζουν. Το χαλάζι μπήκε μέσα στο κατάστημα. Ακριβώς. Είναι υπόγειο αυτό το κατάστημα. Μπήκε μέσα στο κατάστημα το χιόνι. Είναι ένα μικρό υπόγειο, δεν είναι πολύ μεγάλο το υψόμετρο δηλαδή του υπογείου. Είναι ένα μικρό υπόγειο και έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση λόγω της θερμοκρασίας, μπορούμε να πούμε. Έχει στη βάση το χαλάζι και μέσα στο κατάστημα, Χριστίνα, κανονικά. Δεν ξέρω και άλλα καταστήματα της περιοχής αντιμετωπίζουν. Και γύρω από τα αντικείμενα. Ναι. Από ό,τι έχουμε μιλήσει εδώ με τον Δήμαρχο, και άλλα υποστατικά έχουν σημειώσει παρόμοια κατάσταση. Πάμε να δούμε και το απέναντι, ναι. Στο οποίο έχει σημειωθεί παρόμοια εικόνα. Το βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τώρα εδώ είναι, για όσους γνωρίζουν, μια πάροδος της Λεωφόρου Σταυρού, στην οποία εκεί οι κάτοικοι αντιμετώπισαν χθες αυτό το εντυπωσιακό βλέπουμε... φαινόμενο. Το περίεργο να πούμε που φαίνεται εδώ είναι ότι τα αντικείμενα που ήταν μέσα στο υπόγειο έχουν ανυψωθεί λόγω του χιονιού. Βέβαια, ναι. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Δήμαρχος Στροβόλου που είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος Παπαχαραλάμπους. Μισό λεπτό να τον εντοπίσουμε. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε και θα έρθει να μας τα πει και ο ίδιος. Η εικόνα χαρακτηριστική είναι αυτή μέσα στο κατάστημα, Χριστίνα, που δείξαμε πριν από λίγο, που εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν να το καθαρίσουν με ποιο τρόπο μπορούν. Βλέπουμε εκεί επιποδός, οι τοπικοί αρχές και οι κάτοικοι της περιοχής. Λόγω του ότι, ναι, ακριβώς. Ο κύριος Παπαχαραλάμπους είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή, οπότε θα μας μιλήσει... Ναι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου να μας μιλήσει, να μας πει την κατάσταση που επικρατεί. Γεια σας. Γεια σας. Κοιτάξτε, από χθες είμαστε στους δρόμους. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πρωτόγνωρη χαλαζοθύελα. Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε να συνδράμουμε στον τρόπο συντονισμού. Θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τα συνεργεία του Δήμου, γιατί από την πρώτη ώρα ήταν στους δρόμους. Υπερέβαλαν αυτούς για να λύσουμε προβλήματα κτλ. Εντάξει, εγώ έχω καταγράψει και προβλήματα, παθογένειες που αντιμετωπίζει ο Δήμος και θεωρώ ότι θα ήταν καλό να συντονιστούμε καλύτερα, να βάλουμε κάποια πράγματα τα οποία εντοπίζουμε και μαζί σε συνεργασία με τους δημότες μας, ούτως ώστε να είναι η τελευταία φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία, επαναλαμβάνω, ήταν πρωτόγνωρη αυτή η χαλαζοθύελα και θα είμαστε στο πλευρό, βλέπετε, από την πρώτη ώρα, για να συνδράμουμε και εμείς τον τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των ζητημάτων. Για πόσα υποστατικά μιλούμε, τα οποία έχουν υποστεί αυτή την κατάσταση? Ακόμα υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν περιοχές που πράγματι πλήγησαν περισσότερο. Είναι η περιοχή εδώ, είναι η Λεωφόρο Τσερίου. Για παράδειγμα, πριν από λίγο ήμουν στην Λεωφόρο Τσερίου. 5-6 υπόγεια υποστατικά έχουν πλημμυρίσει με ανεπανόρθωτες ζημιές. Ακόμα είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Δεν μπορώ να σας πω ακριβή αριθμό. Αλλά είναι αρκετά. Είναι αρκετά, ευτυχώς. Δεν είχαμε, πέραν των υλικών ζημιών, δεν είχαμε μεγαλύτερες ζημιές, ευτυχώς.
ηλικίας ζημιάς, δηλαδή προέκυψε κάποιο θέμα ενδεχομένως με εγκαταστάσεις, ηλεκτροδότηση? Ναι. Αντιλαμβάνεστε εκεί που πλημμυρίζεται και εδώ έσπασε το χαλάζι αυτό ολόκληρο το βουνό την πόρτα. Και αυτό το πράγμα μπορεί να πάρει και μέρες, ώρες να φύγει από τους δρόμους. Χριστίνα, είχατε κάνει, ναι, μίλησε για παθογένειες, λέει, οι οποίες θα πρέπει να τις δούμε. Ναι, τι είδους δηλαδή παθογένειες, τι προβλήματα φαίνεται να προκύπτουν, πώς, ρώτα τον να μας πει, Χριστίνα. Ναι, σίγουρα, ναι. Σχετικά με τις παθογένειες που έχετε εντοπίσει εντός του Δήμου, τι είναι αυτές, θα λέγατε? Παραδείγματος χάρη, εγώ κρίνω με πολύ σεμνότητα ότι θα μπορούσαν ο συντονισμός μας να ήταν πιο άμεσος. Για παράδειγμα, υπήρχε κίτρινη προειδοποίηση. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα έπρεπε να τα προλάβουμε. Παρόλο που επαναλαμβάνω, ήταν μα κάτι που έπρεπε να τα προλάβουμε. Δεν περίμενε ήδη την έκταση και την ένταση. Λοιπόν, έχει. Επειδή ακόμα και η μετεωρολογία, ακόμα και τη μετεωρολογία δεν έχει. Συνήθως υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, τα οποία όταν ανακοινωθεί κίτρινη προειδοποίηση, υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες... πρέπει να γίνονται. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να μειώσω σε κανένα βαθμό τα συνεργεία του Δήμου μας, τα οποία επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά υπερέβαλαν οι αυτούς. Και μάλιστα σε μια δύσκολη μέρα, πρέπει να πω. Ήταν καθαρά Δευτέρα, ο κόσμος ξέρετε που ήταν. Ανταποκρίθηκαν άμεσα και θέλω για ακόμα μια φορά να σου ευχαριστήσω. Λοιπόν, Χριστίνα, η παθογένεια παριθμών είναι τσερίου. Βλέπετε τι κατάσταση είναι. Εάν δεν ξεκινήσει το έργο αρχές Μαΐου όπως έχουμε σχεδιάσει, αντιλαμβάνεστε είναι μια ανοιχτή πληγή. Με τις πρώτες βροχές έχουμε προβλήματα. Ναι. Έλα, ακούμε. Χριστίνα, λοιπόν, θα σας αφήσουμε για λίγα λεπτά να εντοπίσεις κύριο... τον Δήμαρχο Στροβόλου για να απαντήσει. Ο Δημοτικός Σύμβουλος είναι, μας είπε ο κύριος. Γιατί μιλάω ότι είναι, ίσως, ναι, ίσως δεν, είναι δεν αντέδρασαν ορθά. Είναι εκεί μαζί σου ο κύριος Παπαχαραλάμπους? Είναι εδώ ο κύριος. Ωραία. Παπαχαραλάμπους. Ωραία, δώσ' του το λόγο, Χριστίνα, να τον ακούσουν. Όπως είχε αναφέρει και ο κύριος Δημοτικός Σύμβουλος εδώ, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να προληφθούν ενδεχομένως. Ποια είναι αυτά, θεωρείτε? Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Προσωπικά δεν έχω ξαναβιώσει κάτι τέτοιο και εντελώς απρόβλεπτο. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι αυτή όπως έχει δημιουργηθεί. Από χθες το απόγευμα, σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, είμαστε έξω στους δρόμους ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Η υπηρεσία έχει αντιμετωπίσει δεκάδες περιστατικά. Και νομίζω ότι αισίως είμαστε προς το τέλος. Μας βοηθάει ευτυχώς και ο καιρός για να ολοκληρωθεί η κατάσταση. Θέλω να τονίσω ότι από χθες το απόγευμα ένα μεγάλο μέρος του εργατικού προσωπικού του Δήμου μας είναι έξω στους δρόμους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τώρα, αν θα μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η κατάσταση, όχι. Πιστεύω ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Είναι τα καιρικά φαινόμενα. Είναι περίπτωση που δεν έχουμε ξαναδεί όλη αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση που προσομοιάζει σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και πρέπει να σας πω ότι την αντιμετωπίζουμε. Ευτυχώς δεν υπήρξαν μεγάλες ζημιές. Κατά τόπους έχουν παρατηρηθεί κάποιες ζημιές. Αλλά, σε γενικές γραμμές, πρέπει να σας πω ότι πέραν της οχληρίας που είναι δικαιολογία που έχει δημιουργηθεί, η κατάσταση δεν είναι καλό σήμερα. Παράπονα. Έχουν γίνει, η υπηρεσία μας έχει ανταποκριθεί σε περίπου 70 τηλέφωνα παράπονα δημοτών. Κάποια ήταν σοβαρά, κάποια ήταν λιγότερα σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχουν, σε γενικές γραμμές πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση πήγε καλά. Υπάρχουν κάποια μελανά σημεία στο Δήμο μας που κάθε φορά που δημιουργείται μια βροχόπτωση δημιουργείται πρόβλημα. Αυτά τα σημεία τα αντιμετωπίζουμε. Κάποια είναι κάποια έργα τα οποία πρέπει να γίνουν προσωρινά, κάποια είναι μεγαλύτερα έργα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε διαρκή κίνηση για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως έχει προκύψει. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε γενικές γραμμές πάμε καλά. Τώρα είσαστε μπρος στο τέλος. Φαντάζομαι αυτά τα συνεργεία θα αφαιρέσουν το χιόνι που είναι μέσα στα υποστατικά. Τι γίνεται ακριβώς? Αυτή είναι η προσπάθεια. Ναι, αυτή είναι η προσπάθεια. Ήδη έχει, όπως αυτή την περίπτωση, υπήρχαν άλλο 6-7 περιπτώσεις όπου συνεργεία του Δήμου μας και της πυροσβεστικής,
πρέπει να τονίσω ότι από χθες το απόγευμα είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική, η οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Μέχρι τις 4.30 το πρωί, συνεργεία του Δήμου μας και της πυροσβεστικής, αλλού ο Δήμος μας, αλλού η πυροσβεστική, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, ο οποίος και ο κόσμος έχει πληγεί και οφείλουμε να σταθούμε δίπλα του. Με την αφαίρεση τώρα του χιονιού, δεν δημιουργείται κανένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή. Όχι. Λύνεται. Ναι, ελπίζουμε ναι, και αν μας βοηθήσει ο καιρός που φαίνεται ότι προς το παρόν μας βοηθάει, ελπίζουμε μέχρι αύριο να μην υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τα συνεργεία του Δήμου μας είναι σε επιφυλακή και όποιος δημότης θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία του Δήμου για να δώσουμε λύσεις. Ναι. Χριστίνα, ρωτά τον κύριο Παπαχαραλάμπους. Αυτή είναι η εικόνα, σιγά γιώνει για το χιόνι. Ναι. Επειδή τώρα υπάρχουν δύο κύριοι εκεί που είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ένας μας λέει ότι δεν αντέδρασαν άμεσα τα συνεργεία του Δήμου. Πώς απαντά ο Δήμαρχος, αντέδρασαν ή δεν αντέδρασαν άμεσα? Αντέδρασαν αμέσα, ρωτάει Στέλλα, τα συνεργεία του Δήμου. Αμεσότατα. Αμεσότατα, αλλά αντιλαμβάνεστε την ώρα που έχει γίνει το κακό, η θεομηνία. Τα τηλέφωνα και το κινητό μου, τώρα που μιλάμε, χτυπά το κινητό μου και το κινητό της υπηρεσίας, πήρε φωτιά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ένα συνεργείο του Δήμου μπορεί να είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι και στην Ακρόπολη. Είμαστε εδώ στη Σταυρού, δεν μπορεί να είναι και στην Ακρόπολη και στον Αρχάγγελο. Υπάρχουν συνεργεία. Οι περιπτώσεις χτες ήταν δεκάδες. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ανταποκριθήκαν. Χωρίς να θέλουμε να αναιρέσουμε τα όσα είπατε, απλώς προηγουμένως ο κύριος Δημοτικός Σύμβουλος είχε πει ότι θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα προλάβουμε. Ο συνάδελφος ο Βασαροκούκος, δεν θα διαφωνήσω, κάποια πράγματα μπορεί να υπάρχει συντονισμός καλύτερος. Ήταν και Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, άρα αντιλαμβάνεστε κάθε φορά που υπάρχει πρόβλεψη από τη μετεωρολογική υπηρεσία είμαστε σε επιφυλακή. Χθες δεν μας δόθηκε μια τέτοια πρόβλεψη. Όμως παρά το γεγονός ότι ήταν καθαρά Δευτέρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να τονίσω, άτομα του εργατικού προσωπικού του Δήμου μας επικοινώνησαν από μόνοι τους και ήρθαν μέσα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Τώρα να σας πω ότι μπορούμε και αν αύριο ή μεθαύριο γίνει κάτι παρόμοιο για να δώσουμε εκατοντάδες λύσεις το ίδιο λεπτό, δεν θα γίνει. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας προσπαθούμε και η προσπάθεια θα συνεχίσει. Οπότε είσαστε εν επιφυλακή για αύριο σε μάλιστα. Σημειωθεί αντίστοιχη κατάσταση. Όσοι είμαστε σε επιφυλακή. Να είστε καλά. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε και τους δύο. Πάρα πολύ, Χριστίνα. Σας αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Πάμε στην πυροσβεστική υπηρεσία.